Είμαστε πώς το λένε, στις 24 Μαρτίου, μια μέρα πριν από την επέτειο, και έχουμε κάνει το εξής. Είπαμε να πάμε σε δύο μέρη. Το ένα θα είναι εδώ, το ακριτικό, οι ακριτικές Ινούσες, και το άλλο το Σίδνεϊ. Πώς θα γιορταστεί η επέτειός μας, στους ακρίτες μας, αλλά και στους ομογενείς μας. Ταυτόχρονη σύνδεση, λοιπόν, με τον κύριο Γιώργο Δανίλινο, Δήμαρχο Ινουσών, και τον καλημερίζουμε. Κυρούλα Αγγελοπούλου, το Σίδνεϊ τιμά την 25η Μαρτίου. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά. Χαίρομαι που κάνουμε το εξής τώρα. Ενώνουμε την ομογένεια, Ρούλα μου, με τους ακρίτες του τόπου μας. Με τις Ινούσες, τις αγαπημένες. Πριν έρθω σε σένα, Ρούλα, θέλω να σταθούμε λίγο εδώ, στον κύριο Δανίλ. Δήμαρχε, τι ετοιμάζετε στις Ινούσες, πόσα παιδάκια θα παρελάσουν, πόσοι είναι οι συνολικοί κάτοικοι του νησιού, να δώσουμε έτσι λίγο μια εικόνα. Ναι, είμαστε σε εορταστικό κλίμα από την Παρασκευή που ξεκίνησαν οι σχολικές γιορτές, που ανεβήκαμε το απόγευμα στο νησί της Παναγιάς, στο ανατολικό μας σύνορο, να κάνουμε τους χαιρετισμούς, που ετοιμάσαμε το νησί, σημειοστολίσαμε από άκρη σ' άκρη και έχει έρθει αρκετός κόσμος από την Αθήνα. Περίπου 100 είναι οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα παρελάσουν από τον Υπηαγωγείο μέχρι το Λύκειο και βέβαια η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, 150 σπουδαστές, τους δείχνετε και στα πλάνα σας, και σπουδάστριες, οι αυριανοί καπετάνοι, οι καπετάνισες που σπουδάζουν εδώ την αυτοσύνη, που θα ταξιδέψουν τη σημαία μας και το όνομα της Ελλάδας σε όλα τα πλάτη και μήκη της Ιφιλίου. Είμαστε περήφανοι για όλη αυτή την νεολαία, για αυτή δουλεύουμε, για αυτήν αγωνιζόμαστε να κρατάμε εδώ τα μικρά απομακρυσμένα νησιά ελληνικά, γιατί εδώ σε αυτούς τους τόπους έχει γραφτεί και χτυπάει, έχει γραφτεί η ιστορία της Ελλάδας και χτυπάει δυνατά ο παλμός της καρδιάς της Ελλάδας. Είναι συγκινητικό και για μας, Δήμαρχε, εδώ στην πρωτεύουσα, να σας ακούμε να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο και να βλέπουμε τόσους πολλούς νέους να παρελάβουν στο νησί σας. Για πάμε να κάνουμε ένα άλμα τώρα, να φτάσουμε μέχρι το Σίδνεϊ, εκεί που ταξιδεύει η Ρούλα μου και βλέπουμε πίσω σου υπέροχα πλάνα. Στις παραδόσεις του, στην αγάπη του για την πατρίδα, όλος ο ελληνισμός. Δίπλα στην όπερα του Σίδνεϊ, πολλής κόσμος. Πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ. Έχουμε μαζευτεί εδώ, ναι, μία για να γιορτάσουμε την εθνική γιορτή Μαρτίου. Ρούλα μου, έχουμε το μικρόφωνο σου καιρό. Λίγο. Σε χάνουμε λίγο το μικρόφωνο. Μπράβο, έτσι. Χορός πίσω σου που έχει στηθεί με τους φουστανελάδες, άλλο πράγμα. Τώρα μαζεύονται όλοι. Σε μισή ώρα ή μπορεί και πιο νωρίς να αρχίσουν τα χορευτικά groups εδώ. Είναι πάρα πολλά groups που θα χορέψουν σήμερα και έχουμε πολλούς επίσημους. Με ακούτε, γιατί έχει... Σε ακούμε, απλώς ακούγεται δεύτερη φορά η φωνή σου. Μισό λεπτό, αν μπορούμε κάπως να το διορθώσουμε. Είναι από το τηλέφωνο της Ρούλας ή μπορούμε κάτι να κάνουμε εμείς? Είναι πολύ δυνατά. Ρούλα, να πούμε δύο καλημέρες σε δύο παιδιά και με τις φουστανέλες. Για να ακούτε τώρα. Σε ακούμε, ναι. Τέλεια. Χρόνια πολλά στο στούντιο Μεθέα. Είτε δύο λόγια, είμαστε live. Γεια σας. Είμαστε το Λύκειο Ελληνικό. Το ακούσατε? Όχι, βρε Ρούλα μου, δεν μας βοηθάει πολύ ο ηχός. Δεν είπατε τα ακουστικά, σίγουρα να μιλήσει αλλιώς. Γεια σας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, επίσης. Ποιοι είστε? Πείτε μας ποιος είστε. Είμαστε και συστήστε μας και την παρέα. Πόσα παιδιά? Πόσα παιδιά? Ναι. 18 παιδιά χορεύουμε για το Λύκειο Ελληνικών του Σίδνεϊ. Εδώ μπροστά είμαστε από το Opera House. Πώς λέγεστε? Περπατήσαμε από το... Συγγνώμη. Πώς λέγεστε? Το όνομά μου. Ναι. Ονομάζομαι Χριστοφής Λαμπρόπουλος. Τα παιδιά δίπλα, δίπλα σου οι άλλοι οι κύριοι. Πώς είναι, Καρά Λαμπρός.
Καλημέρα. Καλημέρα. Και ο Δημήτρης. Καλημέρα σε όλους. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στην πατρίδα? Χρόνια πολλά και ζήτω η Ελλάδα. Θέλω να μου πείτε πώς αισθάνεστε εσείς που είστε τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα που συμμετέχετε σε αυτή τη γιορτή. Πώς αισθάνομαι? Πολύ περήφανος και χαρούμενος ότι μπορούμε να παρελάσουμε εδώ στο Σίδνεϊ για την πατρίδα μας. Είστε παιδιά που έχετε γεννηθεί στην Αυστραλία, έτσι δεν είναι? Έλα, ρούλα μου. Είναι όλα γεννημένα. Να σου πω ότι η παρέλαση γίνεται εδώ μετά από 4 χρόνια λόγω του COVID. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο event αυτό, γιατί έχουμε πολλά χρόνια να έρθουμε εδώ στο όπερα και να σου πάω λίγο να δείτε πόσο κόσμο είναι εδώ. Οι ειδήσεις θα έρθουν ακόμα πάρα πολύ. Πραγματικά και έχει πάρα πολύ κόσμο. Και χαίρομαι πολύ, Ρούλα μου, που μας δίνεις τη δυνατότητα να δείξουμε και στην Ελλάδα αυτές τις εικόνες. Θα το δείξω τώρα. Πόσο ελληνισμός, κοιτάξτε στις εξέδρες κόσμος. Πώς η Ελλάδα χτυπά παντού με τους Έλληνές της, με τους ομογενείς της. Πόπο, κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η μέρα ξεκίνησε με κατάθεση στεφάνων στο κατεφάνιο του στο Μάρτεν Λάιτ Σίτι στις 1 η ώρα και ακόμα. Ρούλα μου, όλος αυτός ο κόσμος είναι Έλληνες ή έχουν έρθει και Αυστραλοί να δουν τη γιορτή αυτή της Ελλάδας? Νομίζω ότι είναι όλοι Έλληνες. Χιλιάδες κόσμος έχουμε είναι εκεί. Έχουμε τους επίσημους εδώ, με τον σεβασμιότατο, τον αρχιεπίσκοπό μας, ο κύριος Μακάριος. Σας κάνει και ωραία μέρα. Σας κάνει και υπέροχη μέρα. Την αγάπη μας, τους χαιρετισμούς μας σε όλους. Είναι πολύ ωραία εικόνα που μας δίνεις μπροστά σε ένα εμβληματικό κτίριο του Σίδνεϊ, την Όπερα, να βλέπουμε Ελλάδα. Έχει γίνει όλο αυτό το κομμάτι του Σίδνεϊ ελληνικό αυτή τη στιγμή. Ναι, έχουν κλείσει όλους τους δρόμους εδώ κοντά στη λίμνη, μέσα στο κέντρο της πόλης. Για εμάς σήμερα, Σάι μου. Έχετε παρέλαση, έχετε χορούς και βλέπουμε τώρα το Λύκειο Ελληνίδων, τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα και όλο τον κόσμο πίσω να χειροκροτά και να περιμένει τη γιορτή. Πραγματικά πολύ ωραίες εικόνες, πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά, Ρούλα. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά πάλι. Χρόνια πολλά. Δήμαρχε, υπέροχες εικόνες, συγκινητικές. Πραγματικά ένα μήνυμα για μας εδώ τους Ελλαδίτες να κατεβούμε, να πάμε όλοι να γεμίσουμε τις εκκλησίες μας τέτοια μεγάλη μέρα και να κατεβούμε στις παρελάσεις κάτω από τη σκέπη της ελληνικής σημαίας, ενωμένοι όλοι, να τιμήσουμε τους ήρωες, τους ελευθερωτές, τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και όλοι μαζί να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, γιατί το ζουν, το νιώθουν, θέλουν αυτή την τιμή να συμμετάσχουν στην παρέλαση και πρέπει να τα ενθαρρύνουμε και να τα χειροκροτήσουμε. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Τις καλύτερες ευχές μας για σήμερα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Ελλάδα. Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας. Περιμένουμε τον κόσμο το Πάσχα, το καλοκαίρι. Εδώ τα νησιά περιμένουν όλους τους Έλληνες να τα στηρίξουν και να τα αναδείξουμε, γιατί πραγματικά χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στις Ινούσες, καλημέρα στο Σίδνεϊ. Καλημέρα. Πολύ συγκινητικές εικόνες και από τις δύο συνδέσεις. Ευχαριστώ πολύ και τον Δήμαρχο, τον κύριο Δανιήλ, και τη Ρούλα την Αγγελοπούλου, που είναι πάντα κοντά μας και μας μεταφέρει τον ελληνισμό.